Έκαμε με φινίτσα. Έμα είντα. Μπήκαμε το δεξί. Καλώς όρισε. Α, όχι, δεν το είδα ξανά. Ξανακαμώ. Όχι, όχι, εντάξει. Χαιρετιόμαστε. Μα είσαι πανεμόρφη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, είμαι καλά. Είμαι σ' άθλη, συγκανονικότατη. Τηλέφωνο βέβαια, αλλά εντάξει. Είχα την παρέα του τηλέφωνο. Με ένα λαλούσα. Αχ, λέει καραντίνα πάλι, αλλά να πληρώ. Όχι για επαγγελματικούς σκοπούς. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά δεν εννοώ ότι... Άρα μπορείς εύκολα. Είτε το ένα είτε το άλλο. Α, μάνα με το... Μόνο μια απάντηση γίνεται αποδεκτή. Άρα είσαι άνθρωπος που προτιμάς την άνεση σου, τη βολικότητα. Αυτό καλό θέμα. Μάμα μου να ανεκατόρνουμε. Ναι. Με τη μάμα να έρθει μια θεία, ναι, έτσι έκανα με ναι, όπως και το κάμπινγκ. Και η Αθήνα. Λευκοσία, μεγάλωσα έτσι κάτω από μια. Δίσατε επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαγιών. Με ανθρώπους που έχουν έρθει, που έχουν πει, κάμναμε έτσι. Επειδή είπες πριν ότι ασχολείσαι με την κουζίνα, να αρέσκει σου, ξέρεις να κάνεις ένα Black Forest? Όχι. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να κάνω cheesecake. Α, εντάξει. Ξέρω να κάνω cheesecake, ξέρω να κάνω. Φεύγουν τόσο εύκολα. Αλλά εντάξει. Δεν έχει καμία ανάγκη. Αλλάξα νούμερο απλά ρούχο. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω στίχο. Συγγνώμη. Όχι, όχι, πες. Έχει δοκιμαστεί σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Έκαμε θέατρο, πολλή τηλεόραση. Γι' αυτό πλέον δεν περίμενα. Ξαναείπα το ρόλο, δεν ξέρω. Είμαι του ύψους και του βάθους. Αλήθεια.